Καβέτζο συνάντησε μία από τις αγαπημένες μας ηθοποιούς, η οποία μας έλειψε από την τηλεόραση. Εγώ, αν θυμάμαι, χαρακτηριστικά μέσα στο μυαλό μας έχει μπει από το ρόλο της στο Καρέ της Δάμας. Εκείνη τη σειρά η οποία άφησε τη δική της εποχή στην τηλεόραση του Μέγκα πριν πολλά χρόνια, Δημήτρη. Έχει καμιά... Είναι από τη δεκαετία, μέσα δεκαετία 90 σίγουρα. Αυτό, ναι. Η Μαρία Κατσανδρή, λοιπόν, μιλάει για το περιστατικό βίας που ήταν παρούσα με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Φιλιππίδη αλλά και τον Γιώργο Ψάλτου. Αλλά μιλάει και πολύ συγκινημένη για τον χαμό, την απώλεια της Χρύσας Πιλιώτη. Μίας εκ των συμπροταγωνιστριών στο Καρέ της Δάμας. Πάμε να το δούμε. Νιώθω σαν να σας υποδέχομαι στο μελλοντικό δεύτερο σπίτι μου. Εκεί γύρω στον Οκτώβριο, τέλος πάντων, θα κάνουμε την πρεμιέρα μας για το έργο του Γιάννη Τσίρου, «Τα μάτια 4», σκηνοθεσία του Γιώργου του Πυρπασόπουλου. Παίζουν Χρήστος Αποτζής, Ιωακήμ Πανάγος και Ευθαλία Παπακώστα. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Ετοιμάζει όμως και κάτι κινηματογραφικά. Ήδη έχω πάρει μέρος στην δεύτερη μεγάλη ταινία του Γιώργου Ζώη, «Αρκάντια», στην καινούργια ταινία της Πέννης Παναγιωτοπούλου, «Γιάντες». Και επίσης έχω μεγάλη προσμονή για μια τρίτη ταινία του Νικολάη Χάμελ. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο στην Αθήνα. Έγινες ηθοποιός εξαιτίας ενός στοιχήματος. Τότε έδινα φιλοσοφική και μια φίλη με έβλεπε που διάβαζα. Μου λέει, μην κουράζεσαι. Εσύ ένα πράγμα μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Λέω, τι, μου λέει θέατρο. Αχ, της λέω, εντάξει, άσε. Εκεί μου είπε στοίχημα και λέω στοίχημα. Και θα δώσω μόνο σε μία σχολή. Μου λέει, δώσε όπου θέλεις. Έδωσα, έχασα το στοίχημα. Τι είχατε βάλει στοίχημα, έτσι. Ένα μηχανάκι. Είσαι από τους ανθρώπους, λοιπόν, που έχουν συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ήσουνα στον Φον Δημητράκη και μάλιστα εκεί υπήρξε ένα περιστατικό με τον Γιώργο Ψάλτου, ο οποίος έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη, το έχει γράψει δημόσια, έχει αναφέρει πως ήσουνα και εσύ παρούσα μπροστά στο περιστατικό και μιλάει για έναν ξυλοδαρμό στο τέλος των παραστάσεων. Φυσικά το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Το περιστατικό αυτό που κατήγγειλε ο Γιώργος Ψάλτου έφτασε στα δικαστήρια. Δεν έφτασε ακόμα στα δικαστήρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω εγώ αν θα φτάσει. Αν θα φτάσει, είμαι μάρτυρας υπεράσπισης του Γιώργου του Ψάλτου. Όταν είσαι μπροστά, δεν πρέπει να πεις την αλήθεια. Τι θα πεις, ψέματα. Υπάρχουν Φιλιππίδηδες σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσουμε, ώστε να μην υπάρχουν άλλοι Φιλιππίδηδες στο μέλλον. Ξανασυνεργάστηκες με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο θέατρο. Έδωσα μια δικαιολογία ότι κακώς την έδωσα. Μπορεί κάποιος να κάνει, λοιπόν, ένα λάθος. Και εγώ μπορώ να τον συγχωρέσω για αυτό το λάθος. Ελπίζοντας ότι, εντάξει, ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Εσύ μια αντίστοιχη περίπτωση, πώς θα τη χειριζόσουν? Εγώ μπορεί κάποια στιγμή να πλάκωνα στο ξύλο κάποιον. Το έχω κάνει βέβαια. Πολύ πτσίρικα. Αλλά κάποια άλλη στιγμή να μην μπορούσα να το κάνω. Σου επιτέθηκαν λεκτικά? Ναι. Ναι, μωρέ, τα γνωστά. Τα γνωστά. Πρόσεξε. Όχι λεκτικά. Άκου τώρα τι είπα. Τα γνωστά. Καταλαβαίνεις πως μας έχει περάσει. Θέλω να σε πάω λίγο σε μία εποχή, λίγα χρόνια πίσω, στο Καρέ της Δάμας. Μία πολύ ευτυχισμένη στιγμή για όλες μας. Και τώρα είναι μία στιγμή, είναι μία... Τυχή, λύπης. Με τη Χρύσα δεν είμαστε μόνο συνάδελφοι και γνωριζόμαστε και από πριν, από το Καρέ της Δάμας.
Το τελευταίο τηλεφώνημα με τη Χρύσα ήταν που την πήρα να της πω λίγο πριν αρχίσει εκείνο το καλοκαίρι ότι «Α, Χρύσα μου, μωρέ, δεν πρόλαβα να έρθω να σε δω». Γιατί δούλευε, έκανε κάτι στο θέατρο, έπαιζε. Και με είπε «Έλα, μωρέ, μαράκι, του χρόνου». Και από τότε έχω πει ότι ποτέ δεν θα λέω «του χρόνου». Δεν υπάρχει «του χρόνου». Αλλά δεν μπορώ να ξαναδώ το Καρατσιστά μας. Δεν μπορείς. Όχι. Όλοι θα πεθάνουμε. Το θέμα είναι το πώς. Εντάξει. Έγινε. Συγκλονιστική Μαρία Κασανδρή και μεγάλη επιτυχία της Πέννης μας, του κοριτσιού μας που μπόρεσε να εξασφαλίσει αυτή τη συνέντευξη, γιατί γνωρίζω ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο προσπάθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι του χώρου, δημοσιογράφοι να προσεγγίσουν για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια κουβέντα μαζί της και ξέρω ότι το Πενάκι μας το εμπιστεύτηκε, την κέρδισε και με επιμονή όπως πάντα καταφέρνει να φέρνει τόσο ωραία θέματα και τόσο ωραίες συνεντεύξεις, γιατί βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους και καμιά φορά, εγώ το καταλαβαίνω και από την ησυχία που επικρατεί στο πλατό, όταν μια συνέντευξη καθόμαστε όλοι, γιατί πολλές φορές παίζει ένα βίντεο, χαζολογάμε, δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Όταν προβάλλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας καθυλώνει και εμάς εδώ και θέλουμε να τον ακούσουμε και μας υποβάλλει σε ένα πολύ όμορφο συνέστημα, είναι μια τέτοια στιγμή. Ο λόγος ήταν σχεδόν σαν να έκανε μια απαγγελία. Μεστός και μεστός, δηλαδή. Πολύ μια ευγένεια αυτή η γυναίκα. Πολύ... Μια ευγένεια. Ναι, φοβερή ευγένεια. Γιατί τη βλέπεις και σπάνια. Θέλεις πάρα πολύ να ακούσεις. Και είπε και πολύ ωραία πράγματα. Και όταν βγαίνει από το στόμα της, εκτός από το περιστατικό που λέει ότι ήταν αυτό της Μάρτης και θα είναι προφανώς μάρτυρας υπεράσπισης κατά του ανθρώπου. Το προφανώς δεν το είπε μας. Πολύ σημαντικό. Ναι. Προφανώς δεν είναι προφανώς. Σημαντικό αυτό. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τα γνωστά. Και για το ότι πλέον μπαίνει στην πρόταση ότι Φιλιππίδηδες υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Δηλαδή, το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις αυτό βέβαια. Το Φιλιππίδηδες υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Εννοείς ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν λεκτική βία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κακοποιητές ψυχολογικά, χρησιμοποιώντας την εξουσία τους, τη δύναμή τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Δηλαδή, τώρα έχει πολλές. Ως τώρα που μιλάμε σήμερα, που ο μήνας έχει 22, νομιμοποιούμαστε, νομίζω να το λέμε, για ανθρώπους, για πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που είναι μπροστά τα έχουν πει και μπορούν να τα πούνε, Φιλιππίδηδες. Γιατί ο άνθρωπος κατηγορείται για κάτι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το συγκεκριμένο που αναφέρεται η κυρία Κατσανδρή είναι ένα περιστατικό βίας. Αυτό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δικαιοσύνη αφορούν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Ναι. Εγώ μιλάω για το ξέσπασμα λέγοντας και Φιλιππίδηδες έχει να κάνει κυρίως με την κατάχρηση εξουσίας. Ρε παιδιά, δεν σας έκανε εντύπωση. Σε όλες τις δουλειές είναι αυτό το περιστατικό. Δεν σας έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι ενώ το είδαμε, το ξέραμε, αποφάσισα να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και να συνεργαστώ εκ νέου. Και πολύ ανθρώπινο από την πλευρά της. Ειλικρινά πολύ ανθρώπινο, παιδιά, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αλλά να που η ιστορία προφανώς δεν τη δικαίωσε. Συγγνώμη, αν το πάρετε, συγγνώμη που διακόπτω. Αν το πάρετε για τον εαυτό σας, δεν έχει τύχει ποτέ να πείτε θα δώσω τόπο στην οργή και θα συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους που μπορεί και στο παρελθόν να μην είχα και την τέλεια συνεργασία και να είχα λόγο. Γενικά δίνουμε ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε τι γίνεται. Δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και καλό είναι να τις δίνουμε, να μπορούμε να έχουμε το κριτήριο να τις δίνουμε στους ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι αξίζουν τη δεύτερη ευκαιρία και να μην πηγαίνει χαμένη. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Όμως σε σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη, επειδή όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό και εμείς και χτες παίξαμε μια συνέντευξη και σήμερα και μιλούν για κακοποιητικές βίαιες συμπεριφορές, δεν μιλούν για παρενοχλήσεις σεξουαλικές. Άρα ήταν πολλοί άνθρωποι που ήταν παρόντες, ήταν θεατές σε ανάλογα περιστατικά. Ναι, αλλά και ήταν αλλιώς ο Πέτρος Φιλιππίδης. Κατάλαβες, μπορεί να ήταν. Δεν μιλάμε για μια κακιά στιγμή. Εδώ μιλάμε για πολλές κακές στιγμές. Ναι, αλλά τότε ήταν αλλιώς, είχαν αλλιώς στο νου τους, στο μυαλό τους, τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όχι μόνο αυτό, αγάπη. Είναι επίσης και αυτό που είπε και η κυρία Κατσανδρή. Αυτό που είπε και πριν ο Λάμπρος, το προφανώς δεν είναι προφανές το να μπορέσει κάποιος να μιλήσει για πράγματα στα οποία ήταν παρόν και μάρτυρας. Είναι πολύ μεγάλη σημασία του να είσαι εκεί και να έχεις τα κότς και να πεις ναι, το έζησα, έχει συμβεί αυτή η ιστορία. Μπράβο της που το έκανε και λέει με σθένος και θάρρος ότι εγώ θα βρεθώ μάρτυρας υπεράσπισης στην πλευρά του κυρίου Ψάλτου. Και το άλλο, τα γνωστά είναι ανατριχιαστικό. Αλλά είναι η απόλυτη, η μεγάλη, η πάσα αλήθεια.
είναι τα γνωστά για όλους μας. Και όπου και να βρισκόμαστε και κάνουμε μια ανάλογη κουβέντα, λέμε, έλα μωρέ, τώρα μου έτυχαν τα γνωστά. Και θεωρούμε ότι στα γνωστά μέσα είναι το να με παρενοχλήσει, να με φέρει σε δύσκολη θέση, να μου στείλει πέντε μηνύματα. Το αναμενόμενο. Τα γνωστά είναι να μην μιλήσω γι' αυτό. Να υπονοήσει, να μου κάνει δύο κοπλιμέντα υπέρ του. Ο καθένας είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είπε και η κυρία Κατσανδρή. Εμένα λέει μου έτυχε αυτό το γνωστό, το διαχειρίστηκα έτσι. Θα μπορούσα να μην το διαχειριστώ έτσι. Θέλω να δω αυτό που λέει πώς πέρασε στην κοινωνία και στις γενιές αυτές. Και να πούμε βεβαίως για την Μαρία την Κατσανδρή, επειδή σταθήκαμε μόνο στο καρέ της Δάμας, ότι είναι μια ηθοποιός με σπουδαία θεατρική πορεία και στον κινηματογράφο, δηλαδή είναι υπόδειγμα καλλιτέχνη για μένα. Σταθήκαμε γιατί είπα από πού την γνωρίζαμε όλοι οι περισσότεροι τηλεοπτικά και από τότε νομίζω. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη σειρά που να ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.